Κι ο φίλος μου ο Μαπούρος που παίζει την μπακύρα, που παίζει την μπακύρα. Είπα μου πως θέλησε να πάει στη Ρωσία, να πάει στη Ρωσία. Ω, με μου θουνίζεις ρε πουλί, κι ακού τον αστυνόμο, κι ακού τον αστυνόμο. Πουδαν πολλά τα μάτια του και που τηρεί τον νο. Μόντζε που τηρεί τον. Λάλε ρε Ιωάννου! Να πω λίγο τσοθιστό! Την κατάληξη ρε λάλε. Και που τηρεί τον νόμο. Και που τηρεί τον νόμο. Μα ποιος τηρεί τον νόμο? Ρε Ιωάννου! Θέλει να σε κατεβάσω κάτω να πάει παρπαϊτό στη χώρα και να έρχεσαι βουρητό πίσω και να φωνάζει έντιο κάτω! Όχι κύριε κάτω, να χαρίσω, όχι κύριε κάτω! Άφησε τον κύριε κάτω και κέλεγε τούτο τα ευλογημένα! Ο Γιάννης Ακιαλέτζης όμως και σε ένα ρεμπουλί έσβησα σου τα φώτα, έσβησα σου τα φώτα. Να θέλεις δια πρόσκληση να πάεις εις τη Μόσχα, να πάεις εις τη Μόσχα. Κι πέπατε σου σφράγισε χάρτην αποδημίας, χάρτην αποδημίας. Περίμενε και σου στη τσελιίστης μου να πάει στη Ρωσία, να πάει στη Ρωσία. Περίμενε χωρίς να βγάλεις άδεια που την αστυνομία, που την αστυνομία. Ο φίλος μου, ο γάτος μου που ξέρει και τσατίζει, που ξέρει και τσατίζει. Και εσύ μητέ του το Γιάννη, για να του τα σφουτζίζει. Για να του τα σφουτζίζει. Και θέλησε του Μαπούρου για να του παραντζί. Για να του παραντζί. Ω, εξήν από τα σφουτζίζει τώρα. Εξήν από τα σφουτζίζει. Ένα λεπτό ρε Ιωάννου, σιωπή ρε. Πιένε παιδού ρε Γιάννη, να πάει εκεί να κυλιστεί και έτσι δασκάλους να του πεις ο ρίκος ο καθηγητής ούτε που θέλει να τους δει ούτε τους παίρνει ζει ούτε τους παίρνει. Οκ, αλλά να μου εξηγήσεις το σφοντζίζει. Εξήγα μου το σφοντζίζει. Σιωπή ρε Ιωάννου ρε. Καλά. Σαν το τριώνει ρε πουλί είδα σε που ξυπάστης, είδα σε που ξυπάστης. Και δεν σηκώνεις συμβουλή και πάλε θα τες φάεις, και πάλε θα τες φάεις, και πάλε θα τες φάεις. Κανένας δεν ετόλμησε να αγγίσει πας το ρίκον, να αγγίσει πας το ρίκο. Κι αν το τολμήσει κάτω μου, έχω μαζί μου κρυκόν, έχω μαζί μου κρυκόν. Πουλί μου δε θωρείς καλά κι ας σε φωνάζω ρίκο, κι ας σε φωνάζω ρίκο. Ξέρει το κι συμπέθερα πως πιο δεν έχεις κρυκό, πως πιο δεν έχεις κρυκό. Πολλά ωραία κύριε Κάτ. Με μου θουνίζει ρε πουλί τον νου σου συναξέ τον, τον νου σου συναξέ τον. Χωρίς τον κάτω δίπλα σου ο Ρωσίαν εθωρείς, μα ούτε άσπρη μέρα, μα ούτε άσπρη μέρα. Και θα τες φάει σίγουρα πουλί μου που την πέ, παν πουλί μου που την πέ, παν. Ήνταρα λέει ρε πουλί, ήνταρα όσοι να τις γελάς και να έχεις πίσω να πάει Ρωσία. Να είσαι το πει ο Ιαννής, αναλάβαινε ο Ιαννής να είσαι το πει. Ο Ιαννής. Ο Ιαννής, τούς ο Ιαννής. Μα ο Ιωάννου, κύριε λέει σωρέ πουλί, κύριε λέει σωρέ.
ρεπούλι. Τούτο για τον παπά. Ανοίξε το στοματάκι σου. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο, όμορφε μου. Και τούτο. Τούτο. Κυρία Λέιζ, μα τρώει. Εγώ είσαι μια ώρα που προσπαθώ να τον ταΐσω και τρώει. Μάθε τον τώρα. Μα πρέπει να ξέρεις, κυρία Μαπούρου. Δεν κατάλαβα, κυρία Πόλα. Θέλω να πω, είσαι σαν την αγχωμένη την ώρα που τον ταΐζεις. Εγώ αγχωμένη. Μα να μπουλαλείς τώρα, κυρία Κάτου. Είδασε, κυρία Μαπούρου. Ενώ την ώρα που ταΐζεις το μωρό, πρέπει να είσαι έτσι χαλαρή, να μην έχεις ένταση. Εγώ τώρα, για παράδειγμα, είμαι πάρα πολλά στεναχωρεμένη. Που τούτο που έμαθα πω ότι έπαθε ο Σωκράτης μου, αλλά... Ναι, κατάλαβα. Να πω πάθεν ο Σωκράτης σου, κυρία Πόλα. Μάνα μου, είναι η κορούδα που έπαθεν. Ο Σωκράτης σου καλά την έχει. Ουχούχου ο Σωκράτης σου, κι ύστερα μεν τον είδατε. Αρνή παχύν ο Σωκράτης σου. Σταμάτα, γιατί θα με αγχώσει και είπα σου, δεν θα φάει το μωρό. Άντε, κυρία Κάτου, τώρα που να μας μάθεις και να λωστρώσει το... Άντε. Παλαγιά μου, ρε μαμά, να ακούεις τους μακώτας η Λάια. Κόρη μου, πήγαινε πάρ' τον ηθικό και να μου βγάλεις γλώσσα. Κυκλοφορείς με συμπολικά τη σαν την πελή με τον ηθικό. Μέντες το μητέρα, να λώδεις το ζωγό, αλλά άμα της το πέγω να με φάει. Παλαγιά μου, φακάτε μου, λέω, και τι έκαμε λάθος, τι έκαμε ζωγόητα. Εγώ σου, για κόρη μου, να κυκλοφορείς με τον ηθικό πριν την ώρα του. Ουάντε, παλαιτάκε. Τι κάνεις? Τι κάνω, σοφρονάκι μου, κάνω. Που θωρώ που πάμε να μπλέξουμε. Μαμά, τρώεις την κρεμούδα του μωρού, μαμά. Απαναγία μου. Ναι, απαναγία μου, ποτέ δεν το καταλάβες τώρα, ρε μαμά. Σοφρονάκι μου, έτσι που την παυτή μου... Ναι, μαμά, έτσι που την παυτή σου, αλλά έγλειψες το πιατούδι. Σοφρονάκι μου, δεν είναι εγώ. Ποιος είναι, ρε μαμά? Ο Κατίντας, το φρονάκι μου. Ο Κατίντας. Να πω τώρα, λίτσι το παυτό που έχει η κυρία Πόλα, κύριε Κατώ. Ποιον παυτό είναι, Ιωάννου? Τι είναι, πως είπες στο στομάχι της και τρώει τα φαγιά συνέχεια, το Κατίνα νομίζω. Τα Κατίνα ρε, Κατίντα ρε. Α, Κατίντα, ναι, έχω και εγώ πως γίνω, κύριε Κατώ. Άρα, Γιάννη, πελάτε τώρα, σε σοβαρός άνθρωπος ρε. Άρα, σκύσεις το φαΐντζινις ρε. Είναι πελάρε ρε, πουλί, είπε της το διατροφολόγος. Είναι μύκητας του εντέρου και του στομαχιού. Παρέτα, κύριε Κατώ, παρέτα. Έπρεπε να είσαι για σοβαρόν άνθρωπο. Δεν μας τώρα εντάλλωσε να πάμε Ρωσία, σιώ. Ρε, αφισβητείς τον Κατώ σου, ρε. Συγγνώμη, κύριε Κατώ, αλλά παστούν το θέμα να έχω τις αμφιβολίες μου. Όχι, να μην τον αφιβάλλεις, κύριε Ρίκο, να μην τον αφιβάλλεις καθόλου. Να ξέμεναν τόσο Κατίντα μέσα στο μάζι μου τώρα, ανοίξει ένα στόμα, μια πιθαμή κυριολεκτικά, να μου φάει τα άντερα, μόνο δεν ξέρω να μου να κάνω. Αν δεν φάω τώρα, πούν τη ρόπη τα βραστή που φούρνω, δεν ξέρω να μου να είδα μέσα. Να μπορεί να είναι Ιωάννου. Όχι, κύριε Κατώ, απλώς επειδή πήγα τόσα χιλιόμετρα βοριστό στα πλευμένα, έπεσαν τα άντερα. Άκουσες τον Ιωάννου ρε πολύ. Άκουσα, κύριε Κατώ, γιατί σταμάτησες? Πετάχτω, φέρτω καμιά αντιρόπιτα και πέσαν τα άντερα του, έλε. Γιατί με τίποτε τα τάστου, σιό! Και φέρνω και εμένα μια μπουγάτσα. Παρέτα, κύριε Κατώ, προχώρα, ξεκίνα και μου λέει πάμε, έσω μας τρώμε. Εβούλη, είσαι σιχτό, ρε. Ω, κύριε Κατώ, για να μην πέσουν λουβίδια μέσα στο αυτοκίνητο μου, λέει. Δεν έχει πρόβλημα, καθαρίζω το εγώ, κύριε Ρικό. Ξεχνητό, ρε. Θέλεις την όμη, θα πει ότι αγόρασε, ρε. Έκανα το πακύρα, κύριε Ρικό. Και πότε έκανα το μουρούμετε. Ρε πουλί, μην του μιλάς έτσι, γίνει ένα αστυνομικός τώρα. Ναι, γι' αυτό έβαλε το χέρι του μες στην μπουκα. Ενώ εσύ βάλεις τώρα που μένε. Ιαννούι, το έξε πολλά καλά. Όχι επειδή έγινε και σε αστυνομικού ενώ. Ένα λεπτό και ρίκο τώρα να μέσα σε κόψω οπούποτε και να σου τσακάρω και ποτούνται σαν άσες και ποτούνται από αυτά, να σου πω εγώ το αστυνομικού δημίσου. Έτα ρε πουλί. Απειλάμε κύριε Κάτω. Πουλί μου απειλάς, διότι και εσύ, άμα σε λαπορτάρει, να σου κάτσει την όπιτα 50 λίρες. Α, 50 λίρες μίνιμουμ, 50 λίρες.
Πρόσεξε πολλά καλά. Δεν θα σου κόψει η Τιρόλ να πάει Ρωσία, ρε. Δεν θα πάει Ρωσία, ρε. Και δεν μου κόψει, γιατί σου να πας από το πάτη της κυρίας Πέπας. Κοίταξε, ένα αστυνομικό σιόρτο. Ο ξακπιαστή είναι σιόρτο. Πολύ μου. Κατέβαφε στην Τυρόπιτα και την Μπουγάτσαν και τον Ιωάννου άει στον πάνω μου και την Πέπα να άει στην πάνω μου. Μα στην Πέπα δεν μπορεί να μπεις κύριε Κάττο. Ρε πουλί μου, κατέβαφε την Μπουγάτσαν την ευλογημένη και εγώ άρκεψα έτσι να σε δωρώ μες στην κόκκινη πλατεία να περπατάς γοητευτικά με το σκούφο το ρωσικό όπως τον Γρομίκο. Είπε μου ένα αστείο τώρα τούτο. Όχι, εγώ και... Τι έσαι και παιδί μου. Εν κάνει που είδα κάτω την κυκίτσα με τον υφικό. Ήρθε σχεδί τώρα με τον σκούφο τον ρώσικο. Όχι, εγώ και... Τι έσαι για αυτή μαγή. Φορείς ή δεν φορείς σκούφο ρώσικο. Φορείς. Α? Εννοώ φορώ. Αλλά γιατί φορώ. Εσύ να μας πεις γιατί. Φορώ διότι πετώ. Πετώ κύριε Σταζιά. Γιέξε, θωρείς, δέραμε. Έτα η συντριούτια, έτα να βέω το συντριούι και σε τρεις μέρες κύριε Αναστάσια πετώ, πετώ! Και αυτό κύριε Αναστάσια χάρη σε εσένα κύριε Αναστάσια μου. Ευχαριστώ σε πολλά. Μπράβο Αρτεμάκη μου, μπράβο. Πετώ κύριε Αναστάσια μου, καταλαβαίνεις το πράγμα. Πετώ, πετώ! Ναι, αλλά εγώ δεν πετώ Αρτεμάκη. Κύριε Αναστάσια, άμα θέλεις πετάς, είναι πανεύκολο, κοίταξε. Κλείσε τα μάτια σου, ανοίξε τα χέρια σου. Τώρα ότι πετάς. Κοίταξε κάτω. Είδες τη μόσχα. Είδες την κόκκινη πλατεία. Και γιατί να δω τη μόσχα, να. Για να δω τον κύριο Σοκράτη. Ευχαριστώ πολύ. Άντε κύριε Αναστάτα, εσύ να δεις τον κύριο Σοκράτη. Μα ξέρεις πώς είναι η μόσχα. Η μόσχα είναι που είδαμε ως τη Λεμεσό. Θα πας στο Σοκράτη να δούμε. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Επενίσσε σε κάτι κύριε Αναστασία. Α? Πέ μου. Αν θέλεις να πεις ότι ο Σοκράτης με την Νατάσα, πει το καθαρά τώρα κύριε Αναστάσια. Πνίγω την, όχι να τη δω με τον Σοκράτη. Πώς θέλεις να πω να δω την Νατάσα με τον Σοκράτη. Δεν το ξέρεις καμιά φορά, κύριε Αναστάσια. Αρτεμάκη, δεν με κάνει που είδα την Κικίτσα με τον Ιφικό. Έρχεσαι να μου πεις και εσύ για την Νατάσα ότι ήταν με τον Σοκράτη. Πνίγω τον, όχι να το δω με την Νατάσα. Πνίγω τον. Με το τότε σου φρόντουν το πράγμα, κύριε Αναστάσια. Τόσες χώρες ρε έχουν πάρει κάτω του σαν τη Ρωσία. Αν υπήρχε να βρει να πάει τούτος. Καλά και το τι παιδιά βλοζάμπησα. Είσαι στη Ρωσία αν υπήρχε να πάει. Συγγνώμη που είναι Ρωσίδα η κοπέλα, κύριε Αναστάσια. Συγγνώμη δηλαδή. Η κοπέλα και η κοπέλα. Άντε κάνει ένα τεμάκι. Θέλει να σε πιένει στη Ρωσία, θέλει να σε πιένει στο Τιμπουκτού. Κύριε Αναστάσια, είναι καλή η κοπέλα, δεν κάνεις έτσι. Τα καλά της τα καλάθια. Δεν με ενδιαφέρει. Και φκάκι το σκούφο. I'm coming. Then I'm coming. Οκ, βρε κυκίτσα. Ξέρω το. Κάθε κορούδα ονειρεύεται να φορήσει τον υφικό της που την ημέρα μπορεί να γεννηθεί. Αλλά έτσι μόλις σε είδα, θυμήθηκα που ευγούν μες στους δρόμους με τον υφικό μου. Θυμήθηκα επίσης ότι με εγκατέλειψε ο Σοκράτης. Θυμήθηκα ότι είμαι έγκυος. Με το πεις γιατί για μόνη κελέ μου για μάνα να το ακούω, α! Άντε μάνα μου, άντε σε φρόνι, αφήστο! Εγώ αφήνω! Πούτος έχει κάτι μαζί μου σήμερα. Λοιπόν, γιατί δεν πιάσεις εσύ ο θεός σου, έχουν πάρει να του πεις ότι είναι και σου κοπέλα, ρε! Μην τολμήσετε! Μην τολμήσετε να πείτε έτσι πράγμα, να ακούσετε! Ηρέμησε κυρία Στάδια, να θέλεις δεν μπορείς. Άλλαξαν τα τηλέφωνα, το άλλαξαν τα ούλα, δεν τον βρίσκει κανένας. Ηρέμησε κύριε Αναστάσια, και τώρα που να πάω όμως χάρη να ονέβρω θα του πω ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις θα του πω. Θέλω να με αφήσετε μόνη μου, παρακαλώ. Δεν θέλω να σας πω τίποτε. Είναι τίποτε πουλί μου, με μαραζώνει.
και σου μια μπουγάτσα. Δεν μ' αρέσουν οι μπουγάτσες. Και δεν θέλει να την ρωπεί τον κύριο Ρίκου, δεν την ρίμωσε μέσα. Μα ρε, τα ρε κομπεντούνια εσύ, που να περιπέξει κιόλας. Κύριε, να κάτω, εγώ σε τα φιόν που τα λουδίθηκε ο κύριο Ρίκου. Καλά σου καμίου, Άννου. Είσαι αστυνομικό, εσύ ο ξακούπα, κύριε. Γιατί το λέει αυτόν κύριε Γάπτο. Γιατί το λέει αυτόν Ιωάννου. Διότι ο Άννου αν το πουλί ήταν κρατούμενος σου και κράτησε το πιστόλι έτσι πάνω του όπως κράτησε την τυρόπιτα και διάσου την πας στο χέρι και πέφτουν το πιστόλι είχαμε. Τι θα έκαμνες εσύ, α? Τι θα έκαμνες. Πέγω ρε, τι θα έκαμνε ρε. Εγώ κύριε Γάπτο θα... Πάκα του μια μετάδεση, σιώ! Πάκα του μια μετάδεση να τον σύλλομε στην τηλεφκά να μην ξενούς του! Μπορώ να πω κάτι κύριε Γάπτο! Να μην πεις τίποτε Ιωάννη! Και μόλις πάμε έξω, θα πλύνεις το αυτοκίνητο έξω μέσα. Να το κάνεις σιόνι. Να μέσω το λουβίδι, Ιωάννου, α. Να μέσω το λουβίδι. Μάλιστα, κύριε Γάτου, μάλιστα. Και το δικό μου, ε. Τίποτε άλλο, κύριε Ρικό. Ναι, την ισόν της πολυκατοικίας. Α, την ισόν της... Βεβαίως, την ισόν της πολυκατοικίας, τα δικά μου σιόνι, γυαλί. Να με φέρετε ούτε μια πιτιλιά γέμα, χαμέ. Γέμα. Γέμα, καλό. Ότι ο κύριος θα πάει Ρωσία. Θα του δυνησίζει! Θα πάει το μαδράκι και τι λαμβάνεσαι να πούμε. Ωρα κύριε Γάτο, δώρε, δώρε! Ανάγιον να κουβεί μες στο κορφό μου τόσο καιρό και να φανταστείς ότι ετάζησα τον επώτησα αυτόν τον άνθρωπο. Χειμώνε μου έφερες κύριε Ρίκο, να την ρώπη τα κοντήσε να μου είχαμε. Καλά μου σου αερέπουνες. Μα πού τους βρίσκεται κύριε Γάτο, τους είχαμε τα αστυνομικούς έτσι ανθρώπους. Και περιμένουμε χάρη που την αστυνομία. Ρε! Πόσες φορές έφαγε τσίπιες σας σώμα, ρε. Α, πόσες, ρε. Εσύ έφαγε τσίπιες σας σώμα παραπάνω φορές, κύριε Ρίκο. Κύριε Κάτω, σταμάτα, σταμάτα σε παρακαλώ. Εμπουλή, Σταμάτα να το πούμε στον διάρκειο. Σταμάτα. Επέρα θα βάλω μες στο νου μου και να σκεφτώ να δω τι δικαιολογία θα βρω να μπει στις Πέπας. Σκέφτου την δικαιολογία να βρει να μπει στις πολίτσες και ύστερα να λύσουμε να μπουν από τις Πέπας. Εγώ της πολίτσας πουλί μου θα της πω τρεις λέξεις. Χωρίς τη ζώνη σου μουλί μου τώρα μέσα. Μέσα στην όμως. Θα της πω τρεις λέξεις. Πολίτσα, πάω Ρωσία. Και να σου πει πιένε. Όχι, δεν θα μου πιένε. Να μου πει, τι είπα να κάνεις στη Ρωσία, Αντωνάκη. Και εγώ θα της πω μια λέξη. Μια λέξη. Κόρς. Κόρς. Είναι τα κόρς. Μανικιούρ, πέτικιούρ, πολίτσα. Κόρς της αστυνομίας είναι τα κόρς. Τι γίνεται, Αντωνάκη, πάλε κόρς. Ναι, κατάλαβα, πολίτσα, γιατί πότε έχει να πάω κόρς. Έχει πολύ γύρω να πάω, πολίτσα μου. Αντωνάκη, πριν δύο χρόνια δεν επίεσαι στη Ρουμανία και πριν ένα χρόνο πέρσι δεν επίεσαι στη Βουλγαρία. Δεν τα πουλάνε, ρε, πολίτσα, τώρα. Μάνα μου γίνανε και τα κόρς, τα συνέδρια κοινά. Τι να πω είναι η διαφορά δηλαδή. Κύριε λέει, ωραία πολίτσα, δηλαδή δεν ξέρεις τη διαφορά του συνέδριου με το κόρ. Ο κύριε λέει, ο πολίτσα, να κάτσω να σου εξηγώ τώρα. Α, μάνα μου και γύραν εγώ δέχα. Άντε πολίτσα να κοιμηθούμε και κανεί μάνα. Πάτε. Τονάκη. Πέ μου. Να μπορώ να σου πω τη διαφορά του συνέδριου με το κόρς. Το συνέδριο μπορεί να και τρεις μέρες είναι. Το κόρς μπορεί να πάει και τρεις μήνες. Εν τα πράμα και θα με αφήσεις εμένα τα μέσα τα τρεις μήνες μόνη μου. Πολίτσα μου, τούτον το κόρς μπορεί να είναι ταχύριθμο. Μια ανεφτωμά να σπάσει πέτρα 10 μέρες και να τελειώσω. Εντάξει, Αντωνάκη μου. Ωραία. Να'ρθω και εγώ μαζί σου. Να έρθω και εγώ μαζί σου στη Ρωσία να κάνουμε το ρωσούδι μας. Μα ποιο ρωσούδι, Μωρίτσα. Το μωρό μας, Αντωνάκη μου, να το κάνουμε στη Ρωσία. Αφού είσαι έγκυος, Πολίτσα, κι άλλο μωρό. Αντωνάκη, ποιος σου είπε ότι είμαι έγκυος. Εγώ σου λέω, άμα λέει ο Αντωνάκης, ο κάτσο μια κουβέντα, αν γίνει είναι κι άλλη όλη. Άτε πάλι, η ίδια κουβέντα κάθε φορά. Μάνα μου, δεν είμαι έγκυος. Ρε Πολίτσα, μα τι λάλλεις τώρα. Τι λαλώ, λαλώ ότι θα έρθω μαζί σου στη Ρωσία. Πολίτσα. Μα είναι και κόρς για τις κρεμπρούλε που πάμε να κάνουμε, μάνα μου. Κόρς της αστυνομίας, εξουδετέρωση τρομοκρατών, τρόποι σύλληψης, ίδια δεχτικών και εξόντωσης αυτών. Κατάλαβες, είναι και αστεία πράγματα, πολίτσα. Άντε, good night, μόνα. Αντωνάκη μου, ούτε κι εγώ είμαι αστεία που σου λαλώ. Θα έρθω μαζί σου, μάνα μου, στη Ρωσία. Εσύ θα πηγαίνεις το πρωί ωραία-ωραία στη δουλειά σου. Εγώ θα βάκω καμπόσους γύρους στα μαχαζιά. Και ύστερα θα βρισκούμαστε, θα πηγαίνουμε στο φαγητό να τρώμε μαζί και ακολούθως στο ξενοδοχείο. Και το μωρό που θα το αφήσουμε, Μπολίτσα. Ντονάκι μου, δεν θα το αφήσουμε το μωρό, μάνα μου. Θα πάμε να το κάνουμε. Μπολίτσα, γιο σοφρονάκι μου σου λαλώ. Λαλώ κι εγώ πιο μωρό. Ο Σαφρονάκης, Αντωνάκη μου, δεν είναι μωρό. Μπορεί να μείνει μια εβδομάδα μόνος του. Πολίτσα μου, δεν σ' αναγνωρίζω.
Δεν σ' αναγνωρίζω. Δεν είναι δυνατόν να άλλαξε σαν μάνα και σαν μητέρα. Είναι δυνατόν να μ' αφήνει στο σοφράκι μία εβδομάδα μόνο του. Α, ποιο θα του κάνει το αυγό του το πρωί. Ποιο θα του μαγειρέψει. Ποιο θα του πλύνει. Ποιο θα του σιερώσει. Ντονάκη, σταμάτα. Πλείς, Αντωνάκη μου. Mm. Θέλω να έρθω μαζί σου στη Ρωσία. Σε παρακαλώ, πλείς, πάρ' με, Αντωνάκη μου. Πάρ' με. Αντικατέ μου. Good night, Πολίτσα. Πού πάει, ρε. Πάμε, γύρω. Φίκο μου, και γιατί δεν μου το λαλείς, μάνα μου. Έχει τόσο καιρό που σου μουρμουρώ, ρε, να κάνουμε έτσι ένα γυρό τη νύχτα, ρε. Δεν θέλω να πάω ένα γυρό, θα με κοντά εννοώ. Έτσι, εγώ θα με κοντά που σου λέω. Ρίκο μου, δεν μπορείς να φανταστείς τι καλό κάνει το παρπάτημα τη νύχτα στην υγεία. Θέλω μια ανεκπομπή στην τηλεόραση, πολλά λέει. Όχι, κάνει καλό στην καρδία, στο κυκλοφοριακό. Όχι, σε αιμορρόιδες, ρε, εσύ. Κανονικά έπρεπε να παρπατάς κάθε νύχτα, έπρεπε. Δεν παρπατούμε, ρε, αλλά έτσι θέλω να πάω γύρω παρπατητό, ρε, πέπα. Πες μου τώρα ότι θέλεις να πάεις με το αυτοκίνητο να φακώ πάνω μου. Όχι σιόρ με το αυτοκίνητο, Τζίση. Έσκαλος θέλεις να πάεις γυρογιά μου με το γάδαρο. Αθόρε, εγώ σοβαρό μιλώ και έτσι εσύ. Μα ήταν που σοβαρό μιλώ, ρε. Αν πάει και κάτσα σου καμιά μπαστή κυλέν, πριν να σε πάρω στον κοτσάρι και ταράξε. Ταράξε, ε. Τώρα να δεις, τώρα θα τους έβρω να δεις να πάω τους κάπω. Θα κουρίκω μάπρο και θα κατουρούσεις αμόλαβο. Άγια ο Λάμπο να τους κάνεις να κατερώσεις αμόλαβο. Πάνε καλά πως σε το πουζάσανε καλείς. Να σου πω, με ποιον είσαι εσύ σιώ. Άντε ρε, ξέρω σε σαν τον παράν τον κάλπικο. Εξετοίμασες τους γέμου, ξανά τους εξετοίμασες. Μάντα που τους εξετοίμασα ρε με παπί, τι τους είπα ότι γυρίζουν που σπίτι σε σπίτι και πιάνουν τύψ. Α, γέμου. Αν δεν ήταν τούτοι οι ανθρώποι, είσαι να βρωμίσουμε, καταλάβεις, ένα που κάνουν οξάνει, καταλάβεις. Με ενδιαφέρε. Ό,τι και κάνω εγώ να τους κινήσω αγωγή. Α, για όλα, να τους κινήσεις, αν κάτσε για με που κάθεσαι. Θα τις βγεις τα φώτα να πέφτουν. Ωραία, ωραία, γυναίκα που πιέζει, παντρεύτηκα. Έχω να βγεις το πρόβλημα μου και τούτοι, ζεις τα φώτα να πέσουμε, μάνι μάνι. Έτσι, ποιο είναι το πρόβλημα σου, γε μου, λάλε να δούμε. Θα πάω γύρω. Α. Θα πάω γύρω. Πάτε πάλι με τον γύρο. Επέμασε τα λοσίες να τον κάνεις τούτον τον γύρο. Με τα πόθια δεν θα τον κάνεις με το αυτοκίνητο. Πέμας να δούμε. Παροπλά. Δεν θέλω να πάω ένα ταξίδι, ρε παιδί μου. Τι τα ταξίδι. Θέλω να πάω έτσι, να πάω να ξεσκάσω. Ρίκο μου. Σοβαρό μιλάς. Έχει καιρό που ήθελα να πάω, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτούμε μια τη δουλειά. Για να σένα που είσαι να σε αφήκω μόνη σου με τον μωρό. Θες να πεις ότι θα με πάρεις μαζί σου. Μπορείς να πάει και να πάω ρε παιδιά. Γιατί δεν μπορώ να πάω Ρίκο. Με μου πεις ότι σκέφτεσαι πάλι τα ριάλια. Κόφτουμε με τα ριάλια τσιόρ, κόφτουμε τα ριάλια. Μα εσύ ρε σε κόφτουν τα ριάλια. Ούλος ο κόσμος ξέρει το ότι σε κόφτουν. Παρακάτω. Δεν παρακάτω. Είναι τα παρακάτω. Να με αφήσεις εμένα εδώ μέσα να μαυρολαώνουμε. Όχι με τους γάμους της κυγίτσας, όχι με τα βαφτίσια του μωρού. Και να πάεις να σηκωστείς να πάεις μόνος σου. Διότι δεν... Ρε! Έκαμε σε φιλενάδα. Παναγία μου κύριε, λες σου να μπουν να μπουν να Παναγία μου. Πού έκαμε φιλενάδα εγώ. Πώς θέλεις από θε θέλεις να πάεις μόνος σου καλό. Διότι δεν μπορείς να πάει σε με που είναι να πάω εγώ ρε Πέπα. Γιατί δεν μπορώ να πάω κύριε Ρίκο. Μπορείς εσύ να πάει στη Ρώσια, στο Όρος. Στο Άγιον Όρος. Μπορείς να πάει στο Άγιον Όρος. Άγιον Όρος μπορείς να πάει. Κύριε λες ο πέρας είσαι κύριε. Θέλεις να πάεις εσύ στο Άγιον Όρος. Ο Ρίκος ο Μάπουρος εν να πιερώσει για να πάει στο Άγιον Όρος. Μέγας είσαι κύριε και να αποβαστά τα έργα σου. Δεν το πιστεύω. Όχι, δεν το πιστεύω έτσι πράγμα. Δεν το πιστεύω. Εγώ και... Τι έσυγε, παιδί μου. Αν κάνει που είδα την νικήτσα, αν κάτω με